ένα θέμα με το οποίο... Ο κύριος Βλάχος είναι αδερφός θύματος στην τραγωδία των Τεμπών και δεν έχει πάψει σε καθημερινή σχεδόν βάση, θα έλεγα, να ασχολείται με αυτό το έγκλημα όπως χαρακτηρίζεται στα Τέμπη. Το κακό, Τέμπη, Βούλα, είναι στην αναλγησία της πολιτείας. Καλωσορίζονται στο Βαγγέλη ότι έχει μείνει ο Βαγγέλης και οι συγγενείς των θυμάτων να ασχολούνται. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι σαν να το προσπέρασε η κοινωνία και οι περισσότεροι των συναδέλφων μας. Καλησπέρα, κύριε Βλάχη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Έτσι είναι, έχουν περάσει 8 μήνες. Να πούμε ότι έχουμε συνδεθεί, είστε στην Αργεντινή, όπου εκεί διαμένετε και εργάζεστε. Ναι. Είμαι δυστυχώς μακριά από την οικογένειά μου αυτό το δύσκολο διάστημα. Δυστυχώς έχουμε μείνει μόνοι μας μετά από 8 μήνες, όχι μόνο εμείς οι οικογένειες που χάσαμε τους ανθρώπους μας στα Τέμπη, αλλά και σχεδόν όλοι οι πολυτραυματίες, τα παιδιά τα οποία πέρασαν από τη ΜΕΘ και ακόμη ταλαιπωρούνται σωματικά και ψυχολογικά, και ενώ τους είχαν υποσχεθεί ότι θα έχουν την περίθαλψη δωρεάν, θα έχουν τα φαρμακά τους, έχουν περάσει 8 μήνες και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Από ό,τι φαίνεται, ήταν όλες οι υποσχέσεις οι οποίες φυσικά δεν τηρήθηκαν. Μάλιστα. Τώρα, σας ενόχλησαν κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Βορύδης, έτσι δεν είναι, κύριε Βλάχε? Τι είπε, ότι τα Τέμπη, εντάξει, είναι μια ιστορία, κρίθηκε στις εκλογές, μεσολάβησαν εκλογές, πήραμε 41% και προχωράμε? Αυτό υπόθηκε όχι μόνο από τον κύριο Βορύδη χθες, αλλά και στη Βουλή την ίδια ημέρα και την προηγούμενη, νομίζω, στη συνομιλία, ότι υποτίθεται ότι τέτοια θέματα έχουν κριθεί από το 41% στις εκλογές. Μέχρι στιγμής αυτές τις απόψεις ακούγαμε από διάφορα τοξικά τρόλ στο διαδίκτυο 8 μήνες που μας επιτίθονται, αλλά τώρα τις ακούμε από τα χείλη των πιο υψηλόβαθμων στελεχών. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί ο κύριος Βορύδης να συνδέσει το αποτέλεσμα των εκλογών με τα Τέμπη. Το είχε κάνει 6 Μαρτίου, ούτε μια εβδομάδα μετά από το δυστύχημα, όταν μίλησε για αστοχίες, ότι τα Τέμπη ήταν μια αστοχία και εντάξει, οι πολίτες θα συνυπολογίσουν αυτό στην ψήφο που θα έρθει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και είναι βαθιά προσβλητικά για εμάς να θεωρούμε ότι μια ψηφοφορία, εκλογές, θα κρίνουν το αν θα συνεχίσουμε να μιλάμε, αν θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε δικαιοσύνη, τόσο εμείς, οι οικογένειες των θυμάτων, όσο φυσικά και οι τραυματίες που ταλαιπωρούνται ακόμη. Κύριε είναι Βλάχο, μια βαθιά για εσάς τι συνιστά δικαίωση και δικαιοσύνη? Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο να το βάζουμε σε μια γενική βάση για τη δικαιοσύνη στα Τέμπη. Τα Τέμπη είναι πάρα πολλά προβλήματα μαζί. Δεν είναι μόνο ένα γενικό. Δεν ξέρουμε ακόμη τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Ο αδερφός μου ήταν πιθανότατα ένα από αυτά τα θύματα τα οποία κάηκαν ζωντανά. Και εμείς χρειαζόμαστε απαντήσεις τι είναι αυτό το οποίο προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά. Έχουμε μία επίσημη υπόθεση για το τι συνέβη αυτό, αλλά αυτό δεν πείθει τους ανεξάρτητους πραγματογνώμονες και τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας έχουν σβηστεί. Είναι το τι προκάλεσε τη σύγκρουση. Ποιοι φταίνε? Έχει γίνει τις τελευταίες μέρες μία ολόκληρη κουβέντα περί του ανθρώπινου παράγοντα και τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα είχαν αφήσει τα τρένα χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας, τουλάχιστον σε εκείνο το κομμάτι το οποίο δημιουργήθηκε η σύγκρουση. Τα βίντεο αυτής της αμαξοστοιχίας της Μοιραίας, ποιος τα έσβησε? Η εταιρεία η οποία έχει αυτά τα βίντεο ήταν υποχρεωμένη, εφόσον δεν ζητήθηκαν στον χρόνο που έπρεπε να ζητηθούν, μετά ήταν υποχρεωμένη να τα σβήσουν βάσει νόμου. Τυχαίο, έτσι, να ζητηθούν τα βίντεο μετά. Δηλαδή, από τον δεν τα ζήτησε ούτε η δικαιοσύνη, οι πραγματογνώμονες, οι εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν, δεν ζήτησαν τα βίντεο? Εμείς από την πρώτη εβδομάδα κιόλας που ξεκινήσαμε να κάνουμε τα ερωτήματά μας προς τον εφέτη ανακριτή, ζητήσαμε τα βίντεο και των δύο αμαξοστοιχειών, και της επιβατικής και της εμπορικής. Τα μεν της επιβατικής αμαξοστοιχίας τα έχουμε όλα πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα ήρθανε στη δικογραφία από όλους τους σταθμούς που πέρασε. Από την εμπορική, όχι. Μέχρι κάποια στιγμή, όταν ζητήθηκαν επίσημα, η απάντηση ήταν: αχ, κρίμα. Αν μας τα ζητούσατε λίγες μέρες πριν, θα τα είχαμε. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα σβήσουμε. Μάλιστα. Είναι πράγματα τα οποία προφανώς μας οδηγούν σε διάφορες σκέψεις, οι οποίες θα πρέπει να τις δούμε. Και αυτό είναι ακόμη ένα θέμα μετά. Κύριε Βλάχο, αν θέλετε, πέστε μας εσείς, παρακολουθώντας όσο πιο στενά μπορείτε αυτή την ιστορία και γνωρίζοντας και την άποψη που έχουν διαμορφώσει κάποιοι από τους πραγματογνώμονες, πιστεύετε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει καταγραφεί, δηλαδή ότι
έγιναν λάθη από το σταθμάρχη, ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης δεν λειτουργούσε, ότι πιθανότατα οι μηχανοδηγοί δεν συνεννοήθηκαν επαρκώς. Πιστεύετε ότι συνέβη κάτι άλλο? Όλα αυτά τα λάθη συνέβησαν. Όχι μόνο ένα, πολλά λάθη και από την πλευρά του σταθμάρχη και από την πλευρά των μηχανοδηγών, αλλά εκεί είναι που ξεκινάει όλο το θέμα. Γιατί πέρα από αυτό δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας προκειμένου να μπορεί να σταματήσει σε περίπτωση που γίνει ένα λάθος. Να κάνω μια επαναδιατύπωση της ερώτησης. Πέρα από τα ήδη γνωστά, πιστεύετε για παράδειγμα αυτό που αναφέρθηκε προσφάτως, ότι βρέθηκε ξυλόλιο στην περιοχή, που δεν δικαιολογείται? Δεν δικαιολογείται τουλάχιστον με βάση τα μηχανολογικά που μας εξηγούσαν και εμάς οι ειδικοί. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, και τι είναι αυτό? Γι' αυτό ζητάμε να δούμε τα βίντεο της επιβατικής αμαξοστοιχίας, να ξέρουμε τι μετέφερε, γιατί δεν προκύπτει από πουθενά, από όλες τις εικόνες που έχουμε, από όλα τα στοιχεία που έχουμε, τι ήταν αυτό το υλικό που θα μπορούσε να εξηγήσει την παρουσία του ξυλόλιου στα δείγματα που ελήφθησαν. Έγινε πριν από μερικές μέρες νέα δειγματοληψία, αλλά αυτή έχει γίνει μετά από 8 μήνες και δεν ξέρουμε πλέον αν είναι εφικτό να βρούμε, να επαναλάβουμε αυτές τις μετρήσεις. Επομένως, το θέμα της έκρηξης και της φωτιάς είναι πραγματικά ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή, το οποίο καίει κυριολεκτικά πολλές οικογένειες. Μάλιστα. Κύριε Βλάχος, σας ευχαριστούμε για την συνομιλία. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Και θα ήθελαμε να διατηρήσουμε αυτή την επικοινωνία ανοιχτή για ό,τι έχετε ως νεότερο, γιατί ξέρουμε ότι το παρακολουθείτε προσωπικά το θέμα, αν και σε μεγάλη απόσταση από την χώρα, για να τα αναζητήσουμε και μαζί, να μην προσπεραστεί τα αίτια αυτής της τραγωδίας και την αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Βούλα, πάμε.